Θα σας ευχαριστήσουμε πρώτα για το βήμα που μας δίνετε, να ακουστεί η φωνή μας και στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το ξέρετε ότι είναι η υποχρέωσή μας. Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τον αγώνα που δίνεται εκεί πάνω έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ακούγαμε χθες συναδέλφους σας να λένε ότι εκτός του ότι εσείς είσαστε αποφασισμένες να προχωρήσετε έως ότου δικαιωθείτε, γνωρίζοντας ότι πίσω σας έχετε και μια άλλη δικαστική απόφαση, κυρία Μανώλη, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ακούγαμε συναδέλφους σας να λένε είναι συγκινητικό ή είναι συγκινητική η συμπαράσταση του κόσμου, του απλού κόσμου, που προσφέρει το χαμόγελό του, τη δύναμή του, ένα μπουκάλι νερό στις γυναίκες αυτές οι οποίες δίνουν τον αγώνα της δικής τους επιβίωσης. Θέλω να σας πω ότι όντως πραγματικά είναι έτσι. Εμείς είμαστε 595 καθαρίστριες σε όλη την Ελλάδα. Καθαρίζαμε εφορίες, κτηματικές υπηρεσίες, τελωνία, χημεία, ό,τι είχε σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών. Άνθρωποι χαμηλού μισθού, πέρα από τις λάσπες που προσπαθούν να μας ρίξουν όλον αυτό το καιρό, άνθρωποι με πολύ χαμηλό μισθό, των 500 ευρώ. Παλεύαμε όμως για αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μετρώσαμε ευρώ το ευρώ, αλλά εμείς ήμασταν ευχαριστημένοι που την είχαμε. Μεγαλώσαμε τις οικογένειές μας με αυτά τα χρήματα. Όταν λοιπόν ήρθε η είδηση της απόλυσης, το μόνο που μας έμενε ήταν αυτό. Να βγούμε, να φωνάξουμε και να διεκδικήσουμε πίσω τη δουλειά μας. Το αυτονόητο κάνουμε. Μας λένε πολλοί ότι είστε ηρωίδες. Δεν είμαστε ηρωίδες. Δεν θέλουμε να γίνουμε ηρωίδες. Θέλουμε απλά πίσω τη σκούπα και το φαράσι μας. Θέλουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας. Αλλά για να γίνει αυτό θα γίνει μόνο όταν πάρουμε πίσω τη δουλειά μας. Πίσω δεν θα γυρίσουμε διαφορετικά. Με ψηλά λοιπόν το κεφάλι στις δουλειές μας. Διαφορετικά θα είμαστε στο δρόμο μέχρι που αυτός ο αγώνας θα τελειώσει. Και θα είστε σίγουροι ότι θα τελειώσει με τη νίκη των καθαριστριών. Αν ζητούσατε κάτι παράλογο, εκτός από αυτό το δικαίωμά σας, δηλαδή στην εργασία, το να μπορείτε να μεγαλώνετε τα παιδιά σας, να συντηρείτε την οικογένειά σας, το αυτονόητο δηλαδή σε αυτή την κοινωνία, αν λέγατε κάτι διαφορετικό, δεν θα είχατε και όλο αυτό τον κόσμο κοντά σας. Είσαστε πάντως οι μόνες που είσαστε βάρος στον προϋπολογισμό, κυρία Μανώλη, και το ξέρετε από την άλλη. Ναι, ναι, βεβαίως το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είμαστε αυτές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό. Αντίθετα, τα συνεργεία που έχουν μπει στις εφορίες κάνουν αυτό το πράγμα. Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει πάρα πολύ πιο ακριβά τις υπηρεσίες των συνεργείων. Το έχουμε αποδείξει, το έχουμε πει. Άλλωστε, από το στόμα του κυρίου Στουρνάρα, ο ίδιος μας το είπε, ότι δεν είναι θέμα, δεν έχει η κυβέρνηση κάποιο δημοσιονομικό όφελος από αυτό. Παρά μόνο ότι το Υπουργείο Οικονομικών έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στις απολύσεις. Δηλαδή 595 γυναίκες, όχι άτομα, όχι ανθρώπινη οντότητα, αριθμός. Εμείς λοιπόν τους φωνάζουμε όλο αυτόν τον καιρό ότι δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι, έχουμε δικαίωμα να ζούμε, έχουμε δικαίωμα να ονειρευόμαστε. Αυτό τους φωνάζουμε και έστω και την τελευταία στιγμή καλούμε τον Πρωθυπουργό της χώρας. Αν δεν γνώριζε εδώ και 10 μήνες, αν δεν γνώριζε, τώρα γνωρίζει, να πάρει, αν έχει το πολιτικό θάρρος και την πολιτική ανδρεία, να βγει και να πει το λάθος που έχει γίνει και να πάρει πολιτική απόφαση και να επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Θέλω να σας πω ότι όντως αυτό που είπατε, ότι ο κόσμος είναι τέτοια η συμπεριφορά του και η τέτοια η στήριξή του που πραγματικά μας έχει συγκινήσει. Συγκινήσει πάρα πολύ, φέροντάς μας από τα πιο απλά πράγματα. Ξέρετε, είναι πολύ συγκινητικό να βλέπετε μια γυναίκα 80 χρονών να έρχεται και να λέει ότι κορίτσια σας έχω φτιάξει λίγο κέικ. Ξέρετε, εκεί λυγίζεις από τη συγκίνηση και από την αγάπη. Αυτό εμείς κρατάμε, είναι πολύ μεγάλη δύναμη αυτό για μας. Εκεί στηρίζεται, αν ρωτάτε, η δύναμη για να συνεχίζουμε, στην αγάπη και στην υπομονή που δείχνει ο κόσμος, γιατί ξέρουν ότι όντως πραγματικά έχουμε δίκιο. Θέλω λοιπόν ενδεχόμενα λοιπόν αυτή η δύναμη να είναι και εκείνη που κινητοποιεί τις αποφάσεις εκείνες που λένε να βρίσκεται απέναντί σας και αστυνομικές δυνάμεις, λες και εσείς είστε εκείνες οι οποίες θα προκαλέσετε τα προβλήματα, κυρία Μανώλη.
Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Έχουμε δεχτεί πάρα πολύ βία τους τελευταίους 10 μήνες από την αστυνομία. Ο λόγος είναι ένας. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αυτό, πιστέψτε με. Ο μόνος λόγος που γίνεται είναι ότι χαλάμε την εικόνα. Χαλάμε την εικόνα λοιπόν, μία χούφτα γυναίκες, την κυριολεξία μία χούφτα γυναίκες. Είμαστε 10 μήνες στο δρόμο, καθημερινά, μα καθημερινά όμως, χωρίς να λείψουμε ούτε μία μέρα, και 55 μέρες, μέρα νύχτα, στη σκηνή έξω από το Υπουργείο στην Καραγιόργη Σερβίας. Τους χαλάμε πολύ λοιπόν την εικόνα, γι' αυτό έχουμε την αντιμετώπιση. Εγώ θα ήθελα να μην σας κουράσω άλλο και να στείλω ένα μήνυμα στο λαό εδώ του Ηρακλείου και σε όποιον μ' ακούει, ότι να μην σκύβουμε το κεφάλι, να αγωνιζόμαστε, έχουμε παιδιά, πρέπει να έχουν όνειρα, τα παιδιά μας δεν έχουν ελπίδες, δεν έχουν όνειρα. Γι' αυτό τους καλώ να σηκωθούν, να αγωνιστούν, να σηκώσουν το κεφάλι ψηλά για να αποκτήσουμε ζωή, να αποκτήσουμε ελπίδα και τα παιδιά μας να αρχίσουν πλέον να ονειρεύονται. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μανώλη, ένα λεπτό μόνο να ρωτήσω το εξής. Εκτός από τη σημερινή κινητοποίηση, γιατί χθες ήσασταν στα Χανιά, σήμερα η κινητοποίηση στο Ηράκλειο, έχουμε ανάλογες κινητοποίησεις για να ξέρει ο κόσμος και σε άλλες περιοχές της Κρήτης? Όχι, δεν θα έχουμε. Ίσως σε λίγο καιρό το έχουμε σκεφτεί αυτό. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Εμείς θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας παντού και πραγματικά αυτό που αισθάνθηκα στα Χανιά και σήμερα στο Ηράκλειο μας δίνει την ελπίδα να συνεχίσουμε και σε άλλες πόλεις. Ένα, να ξέρουν ότι εμείς δεν θα λυγίσουμε. Αν περιμένουν ότι έχει έρθει το καλοκαίρι και ότι οι καθαρίστρες θα τους λυγίσει η ζέστη, να μην το περιμένουν. Θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, να δώσουν λοιπόν λύση να επιστρέψουμε στις δουλειές μας. Διαφορετικά, εμείς δεν έχουμε να γυρίσουμε πουθενά. Τα σπίτια είναι άδεια.